Μια σημαντική εκδήλωση όπου κατατέθηκαν απόψεις αλλά και εμπειρίες αναφορικά με την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης που διεκδικεί η Καλαμάτα για το 2021, διοργάνωσε η παράταξη Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες. Η συγκεκριμένη εκδήλωση έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία. Συγκυρία αυτή που ακριβώς εντοπίζεται. Πλέον, ό,τι αποφάσεις πάρουμε αυτή τη στιγμή θα δεσμεύσουν την πόλη για τα επόμενα 10 χρόνια. Δυστυχώς, στην πρώτη φάση η συνεργασία που υπήρχε με την Δημοτική Αρχή αλλά και με το Γραφείο Υποψηφιότητας δεν ήταν καλή. Και κυρίως τι εννοούμε. Εννοούμε ότι δεν υπήρχε αυτό που λέμε συμμετοχή. Συμμετοχή όλων των δυνάμεων της πόλεως. Η υποψηφιότητα της Καλαμάτας στην πολιτιστική πρωτεύουσα και το γεγονός ότι πέτυχε να περάσει στις 3 υποψήφιες πόλεις είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την πόλη. Με έναν όρο, κατά τη γνώμη μου, να μην επιμείνει μόνο στο θέμα του 2021, στο θέμα του πολιτισμού και στο θέμα της προθεσμίας που έχει να καταθέσει το τελικό φάκελο. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο για την Καλαμάτα, να ενεργοποιηθούν οι πολίτες, να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς γίνεται αυτή την περίοδο και τι πρόκειται να γίνει μετά, αλλά να μην σταθούν, να μην τελειώσουν όλα στην προθεσμία που θα κατεθεί ο φάκελος. Μεταξύ των ομιλητών και ο πρώην Δήμαρχος Καλαμάτας και Υπουργός Πολιτισμού Σταύρος Μπαίνος, που έχει αφήσει το δικό του στίγμα στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, τοποθετώντας την στα χρόνια της δημαρχοντίας του στο ψηλότερο βάθρο του πολιτισμού. Θέλω να σας μεταφέρω στη αρχή της δεκαετίας του 80, όπου μια ομάδα διανομμένων έφτιαξε ακριβώς στην περίοδο του. Επικεφαλής δύο μεγάλες προσωπικών της πόλης, ο Μάνος Βασιλάκης Σταμένας και ο Υπουργός Πολιτισμού Σταμένας. Ακριβώς δεν υπήρχε το πολιτιστική πρωτεύουσα, υπήρχε το πάθος κάποιων νέων ανθρώπων να φέρουν στο κέντρο της πόλης τα δύο μεγάλα λεφτά. Το πολιτιστικό και το κλπ. Και μάλιστα έφερα χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος και μπορεί να σχεδιάζουμε μια δεκαετία. Θα πω τη σχέδια τώρα πιέζουμε. Ιδιαίτερα στο κομμάτι της πολιτικής. Ας πούμε, το ιστορικό κέντρο εδώ είχε μεταλλόγους πολιτιακής. Ήταν σαν δυσόπιτο αγώνα. Μάλιστα, 3-4 υπάρχουν ακόμα για να θυμίζουν την εποχή και από τι κατάλληλε που είναι και αγαπητοί. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα τι ξυρίσουν. Λοιπόν, ξέρετε τι απάντηση είναι αυτό. Ολιστική προσέγγιση. Να αναπτυχθεί μια απόλυτη συνεργασία και ένα απόλυτο διάλογο, γιατί πρέπει να αντιστοιχηθεί η πόλη με ό,τι λέμε πόλη και κυρίως είναι οι πολίτες της, με το κεκτημένο της. Η πόλη έχει ένα σπουδαίο κεκτημένο, το οποίο περιγράφεται πολύ ωραία από την έκθεση που υποστηρίζει την πρόταση. Δηλαδή, υποδομές της, οι θεσμοί της, το προδομικό της σχέδιο, όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή η πορεία της διαχρονική, το ταξίδι, όπως σας είπα πριν. Μονάχα που, αν κάνεις μια έρευνα και ρωτήσεις καλαματιανούς τι είναι η πρώτη προτεραιότητα στην πόλη, ίσως τη βάλουν τον πολιτισμό 5η, 6η, 7η, 8η, ενώ πρέπει να είναι η πρώτη. Αυτό πρέπει να κατακτήσει η πόλη. Να αντιστοιχθεί με το κεκτημένο της. Εγκυμονή κινδύνου αυτό το εγχείρημα. Εγκυμονή κινδύνους. Εγκυμονή αν σχεδιάσουμε κάτι εν κενό, χωρίς να μείνει και να υπερασπίζεται διαχρονικά την πόλη. Ό,τι σχεδιαστεί τώρα πρέπει να σχεδιαστεί ως να μην πάρουμε την πολιτιστική πρωτεύουσα. Θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή τα δύο προηγούμενα παραδείγματα, στα οποία είχα παίξει εγώ ένα σοβαρό ρόλο, της Θεσσαλονίκης εννοώ και της Πάτρας, απέτυχαν. Απέτυχαν γιατί όλη η προετοιμασία που έγινε τότε και όλες οι υποδομές που έγιναν δεν αξιοποιήθηκαν. Και βεβαίως έχουμε και το κραυγαλαίο παράδειγμα, αρνητικό παράδειγμα των Ολυμπιακών έργων. Έτσι. Τα Ολυμπιακά έργα είναι μια ντροπή για τη χώρα μας. Έγιναν σπουδαίες υποδομές, οι οποίες τώρα είναι κελίφοι ντροπής. Η εμπειρία που θα καταθέσω είναι ότι ασχολήθηκα με όλες τις κατασκευές που αφορούσαν την πολιτιστική πρωτεύουσα την Πάτρα το 2006. Δυστυχώς η Πάτρα δεν είχε την κατάλληλη υποδομή σε κτίρια. Το μοναδικό κτίριο που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πολιτιστική πρωτεύουσα ήταν το θέατρο. Το θέατρο Τσίλδερ στην πλατεία Γεωργίου. Από εκεί και πέρα αρχίσαμε να ψάχνουμε. Όλα τα κτίρια τα οποία ήταν διαθέσιμα, με εγκαταλελειμμένες βιομηχανίες, καταστήματα, κτίρια, είχαν τεράστια προβλήματα. Πραγματικά τεράστια προβλήματα. Ήσαν σε μια κατάσταση βομβαρδισμού. Και όλα αυτά έπρεπε να γίνουν σε 6 μήνες. Και έπρεπε να γίνουν, γιατί αν δεν υπήρχαν έτοιμα ή τουλάχιστον έτοιμα μέχρι σε ένα σημείο τα κτίρια,
δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε και τις εκδηλώσεις που έπρεπε να γίνουν. Καταθέτουμε 3-4 αρχές που πρέπει κατά τη γνώμη μας να διέχουν την πολιτιστική στρατηγική αλλά να υπηρετούνται και από το πρόγραμμα της πολιτιστικής πρωτεύουσας Ευρώπης 21. Πρώτον, πρέπει ως πόλη να υπερασπιστούμε το κεκτημένο μας όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στους τομείς πολιτιστικών θεσμών και πολεοδομίας. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει μια διαρκής ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας της πόλης με τη διεύρυνση των αντίστοιχων δικτύων και το χτίσιμο συνεργειών, κάτι που όχι απλώς επιβάλλεται, είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για να αναπτυχθούν σχέσεις ουσίας με τις υπόλοιπες κέντρα της Ευρώπης. Θα σας πω δύο πράγματα, να ξεκινήσω από κάτι λίγο βαρετό, αλλά μπορεί να είναι και λίγο χρήσιμο γιατί το συζητάμε, γιατί μου άρεσε αυτά που είπες τώρα, τα πιο τεχνοκρατικά που τα λέγαμε στον χώρο του πολιτισμού, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι καθόλου, γιατί πιστεύω ότι είναι ουσία. Τα τελευταία 12 χρόνια είμαι δικαστικός καρτέλης, βιοπορίζομαι κάνοντας στρατηγική για εταιρείες, δουλεύοντας πάνω στο αφήγημά τους. Άρα το πρώτο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι να δω τι και το αφήγημα που μας κινητοποιεί. Μίλησες για την Λάρισα. Είχα την τύχη να σχεδιάσω το πρώτο συνέδριο branding και marketing τόπου στο Βόλιο, είμαι γεωμητής, ξέρω. Γιατί ακριβώς με ενδιαφέρει, θεωρώ ότι αυτό είναι ο πολιτισμός του Λάρισα. Να φτιάξουμε κάτι που θα ενθουσιάσει τον κόσμο. Όχι μόνο μέσα από το έργο μου, προσωπικό, τα έργα, ζωγραφικά, τα θεατρικά, τα δημογραφικά έργα που κάνω, αλλά κάτι παραπάνω. Επιτρέψω να ξεκινήσω τον κύριο Ευτυχίλιο Ανδρέας. Να ενημερώσω ότι εγώ ήμουν φοιτητής στην Πάτρα όλα εκείνα τα χρόνια, από το 3 μέχρι το 8 και τα έζησα όλα αυτά στο πετσί μου που λέμε για την Πάτρα. Επίσης ο πατέρας μου είναι καθηγητής ιατρικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, οπότε τα έζησα και από την πιο μέσα πλευρά. Επίσης ήμουν ενεργός στο πολιτιστικό χώρο της Πάτρας και δεν τα έζησα πουθενά. Το χειρότερο είναι ότι τα κτίρια για τα οποία συζητήσαμε και αναφέρατε κύριε Φυσικόπουλου νωρίτερα, όχι, το κακό δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, είναι ότι είναι μπουζοξύρικα αυτή τη στιγμή. Μακάρι να υπήρχαν και ας ήταν αποθήκες, αλλά τα μισά είναι είτε μπουζοξύρικα, ένα είναι μπουζοξύρικο. Βοήθησε η κρίση σε αυτό, λοιπόν. Βοήθησε η κρίση και ήσαν και μπουζοξύρικα. Το 8 που έφυγα εγώ ήταν 2.